πώς μπήκες στη διαδικασία να στείλεις βιογραφικό για το Facebook? Εγώ τελείωσα πέρυσι από το master που έκανα στο Cambridge και από εκεί και πέρα μπήκα στη διαδικασία να ψάξω ή για κάποιο διδακτορικό ή για κάποια δουλειά. Αρχικά έψαξα στην Αγγλία για κάποιες δουλειές και μετά έψαξα και στην Ελλάδα. Στην Αγγλία υπήρχαν κάποιες δουλειές οι οποίες δεν με ικανοποιούσαν και εδώ πέρα στην Ελλάδα, ενώ έστειλα πολλά βιογραφικά, δεν έλαβα κάποια απάντηση. Με την εξαίρεση με μια συνέντευξη όπου τελικά δεν έμαθα αν με πήραν. Και έτσι από κάπου είχα ακούσει ότι το Facebook είναι πολύ καλή εταιρεία και δίνει πολύ καλούς μισθούς και έτσι μου ήρθε η ιδέα να στείλω ένα βιογραφικό. Να σκεφτώ, είχα έτοιμο, σκέφτηκα ένα κλικ είναι, ας το στείλω. Πότε έστειλες το βιογραφικό? Το Δεκέμβριο. Και μετά από ένα μήνα, τον Ιανουάριο του 2011 φέτος, μου έρθε ένα email που λέει ότι ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, να συζητήσουμε λίγο τη διαδικασία της πρόσληψης και το βιογραφικό σου και τι μπορεί να γίνει. Εγώ μπήκα στο Skype, κάναμε κλήση και τελικά έγιναν 3 συνεντεύξεις τηλεφωνικές μέχρι το Facebook να αποφάσισε ότι θα μου πληρώσει τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία να πάω στα κεντρικά του στην Καλιφόρνια να με δουν από κοντά. Εκεί πέρα μου πήραν 5 συνεντεύξεις των 45 λεπτών. Δηλαδή μιλάμε ότι έφαγα περίπου μια ολόκληρη μέρα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι εταιρείες είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να προσλάβουν κάποιον αν δεν τον ψάξουν πάρα πολύ. Όπου εκεί πέρα μου έδειξαν και τις εγκαταστάσεις τους και εξήγησαν πώς λειτουργεί η εταιρεία. Και αυτό. Συνέχεια γύρισα πίσω σπίτι, μου ζήτησαν κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες για το βιογραφικό καθώς και 3 συστατικές επιστολές. Τις έστειλα και έφτασα στο σημείο που μου στείλαν μία προσφορά, ένα συμβόλαιο εργασίας με ένα πολύ καλό μισθό και πόνους, το οποίο εγώ υπέγραψα και έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε σου ανοίγεται ένας δρόμος όπου πάντοτε ήθελες, πάντοτε σου άρεσε και βέβαια με ένα background από πίσω το οποίο το ζηλεύουν πάρα πολύ νέοι της ηλικίας σου. Ναι, βέβαια, έχω ένα πολύ ισχυρό background, καθώς πήρα το πτυχίο στα 4 χρόνια και 23 χρόνια έχω και μάστερ από το Cambridge. Και αυτό ήταν πάντοτε που ήθελα να κάνω, ήταν να μπω σε κάποια πολύ ισχυρή εταιρεία, έτσι σε ένα κολοσσό ας πούμε, και μέσα από αυτή να έχω και καλούς μισθούς και τη δυνατότητα να προωθήσω τη δουλειά μου και να ανελιχθώ.